πάμε να προσεγγίσουμε ορισμένα από αυτά μαζί με τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Βασίλη Ταλαμάγκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη Κανελόπουλε. Καλησπέρα μέσω του Μπέστ, τους φίλους τηλεθεατές στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία και εδώ θα χρειαστούμε και την δική σου κριτική ματιά για τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Το ερώτημα είναι πού μπορεί να οδηγήσουν, μια και σήμερα, τουλάχιστον ως προς το ανθρωπιστικό, υπήρξε ένας δρόμος. Ως προς το ζήτημα του να τελειώνουμε με τον πόλεμο, δεν μοιάζει να είναι και τόσο αισιόδοξο το σενάριο. Ναι, νομίζω ότι παρότι θα πρέπει να βλέπουμε το παιχνίδι μίσο γεμάτο και όχι μίσο άδειο, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Κυρίως και όχι τόσο για τα γεγονότα που τα έχετε πει πάρα πολύ σωστά, για στο μέτωπο των μαχών όπου συνεχίζονται τα πάντα, να είναι όπως την πρώτη μέρα, 8η μέρα σήμερα, αλλά κυρίως για τις ισορροπίες εκεί αναφέρω μεταξύ των μεγάλων. Αισθάνομαι ότι όλοι θέλουν να τελειώνουν ή να δείξουν, να περάσουν οι Ρώσοι τη διαχωριστική γραμμή την οποία ξεκίνησαν πριν από 8 μέρες, αλλά κανένας δεν θέλει να είναι χαμένος. Να. Και κυρίως ο Πούτιν, ο οποίος πιστεύω ότι είναι στην πιο δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, ο ρωσικός παράγοντας δηλαδή, μετά και το παιχνίδι που όχι μόνο στο πεδίο των μαχών, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά σε επικοινωνιακό επίπεδο, Θέμη Κανελόπουλε, για όλο τον πλανήτη και το έχει χάσει. Να, αυτή είναι η άποψη των δυτικών, να το πω έτσι. Γιατί από την άλλη υπάρχει και μία άποψη για τις κινήσεις που κάνει ο Πούτιν και που κανείς δεν ξέρει που μπορεί να οδηγήσουν. Γιατί όντας στριμωγμένος, μπορεί να τον δούμε να προχωράει και σε άλλες κινήσεις που προφανώς αλλάξουν ολόκληρο τον γεωπολιτικό χάρτη εκεί στην περιοχή. Βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα οι απειλές είναι ενεργές σε κάθε επίπεδο. Η αλήθεια, Θέμη Κανελόπουλε, είναι ότι σε έναν χάρτη που παρουσίασε ο πιο στενός σύμμαχος του Πούτιν, ο Λουκασένκο, προχθές, δεν ξέρω τώρα αν ήταν φαρς, αν ήταν μάλλον, αν ήθελε να το κάνει, αν ήταν τυχαίο ή του ξέφυγε, έδειχνε το πώς ήθελε να κινηθεί η ρωσική μηχανή στην Ουκρανία. Υπάρχει και πιο κάτω ένα βελάκι, το οποίο έδειχνε ότι από την υπερδυνεστερία, το βελάκι αυτό έδειχνε προς την πλευρά της Μολδαβίας. Τι δείχνουν αυτά? Δείχνουν ότι αν ο Πούτιν έχει στο μυαλό του άλλα πράγματα, θα πρέπει από τη Δύση, από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, γιατί στην ουσία είναι απομονωμένος πια, να του δώσουν να υπάρχει μια βαλβίδα διαφυγής. Όπως τη χύτρα όταν μαγειρεύουμε. Εγώ δεν αισθάνομαι σήμερα ότι δίνουν στον Πούτιν μία βαλβίδα διαφυγής. Από την άλλη μεριά, αυτό που έχει κάνει δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο από όλο τον ελεύθερο κόσμο. Γιατί με το ίδιο σκεπτικό θα μπορεί να το κάνει οπουδήποτε, οποιοδήποτε. Από την άλλη υπάρχουν και οι συνέπειες και οι συνέπειες προφανώς σκάνε σε όλα τα επίπεδα και δεν αφορούν μόνο τη Ρωσία, αφορούν και εμάς. Αφορούν τη δική μας καθημερινότητα. Βλέπουμε που εκτινάχθηκε, τα λέγαμε νωρίτερα, η τιμή της μεγαβατόρας στα 360 και όλο αυτό το σκηνικό ανατριχιάζει για το πού θα φτάσουμε. Κοιτάξτε, ότι θα δυσκολέψουν τα πράγματα δεν πρέπει να χαϊδεύουμε αυτιά, θα δυσκολέψουν. Μίλαγα το μεσημέρι με ένα πάρα πολύ σοβαρό παράγοντα στο City του Λονδίνου, οικονομικό-χρηματιστηριακό παράγοντα, ο οποίος ήταν σε απόγνωση βλέποντας και τους δείκτες που είχε στον υπολογιστή του και τα νούμερα δηλαδή. Και μου έλεγε ότι νομίζω πια ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που χρειάζεται να πατηθεί ένα κουμπί και να ξαναγίνει επανεκκίνηση. Δεν θέλω να για όλο τον κόσμο εννοούσε. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα ήταν αυτό το οποίο θα μας σωθούσε για να γίνει μετά να φτάσουμε σε ένα τέλος και να αρχίσει μια επανεκκίνηση. Υπάρχουν διάφορες αναγνώσεις γι' αυτό. Σε καμία περίπτωση πάντως θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Δεν θα σταματήσουν, καταρχάς ο πόλεμος δεν θα σταματήσει ακόμα και αν υπάρξει μια Αμερική εκεί εγχειρία, δηλαδή τις συνέπειες θα τις βλέπουμε και θα το δούμε και θα το ζήσουμε στο πετσί μας και τους επόμενους μήνες, το λέω λαϊκά. Είτε γιατί ο τουρισμός
τα περίπου 650 εκατομμύρια δεν θα τα έχουμε φέτος από τους Ρώσους, τόσα περίπου είναι που έχουμε κάθε χρόνο. Υπολογίζουν οι τουριστικοί κύκλοι, κάθε Ρώσος τουρίστας κατά μέσο όρο που ερχόταν στη χώρα μας κοστίζει περίπου 1.000 ευρώ, άφηνε δηλαδή 1.000 ευρώ, και υπολογίζουν ότι είναι γύρω στα 650 με 700 εκατομμύρια. Δεν είναι αμεληταία τα, δεν είναι μικρά τα νούμερα. Βάλτε το ενεργειακό κόστος το οποίο θα δυσκολέψει. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα σχέδιο απεμπλοκής από όλα αυτά. Πώς θα γίνει όμως, ρητορικό το ερώτημα. Ναι, το ρητορικό αυτό ερώτημα νομίζω ότι εδώ θέλει τη συμμετοχή της Ευρώπης, που μπορεί να δείχνει την διάσταση μιας κοινής προσέγγισης στα αμυντικά ζητήματα. Αυτό είναι προφανές σε αυτή την περίπτωση, αλλά δεν δείχνει την ίδια διάσταση προσέγγισης στα οικονομικά ζητήματα. Ναι, δεν θα συμφωνήσουν, Θέμη Κανελόπουλε. Δηλαδή, ακόμα και ο Μακρόν, ο οποίος είναι στην προεκλογική του εκστρατεία, και εντάξει, τον βλέπουμε με προσοχή αυτά τα οποία λέει, και είπε σήμερα ότι θα βάλει το θέμα της Ουκρανίας στη σύνοδο που θα γίνει μεθαύριο την ερχόμενη εβδομάδα στις Βερσαλίες. Την ίδια ώρα όμως ξεκαθάρισε, είπε, η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπαίνει με εμάς. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω την Ευρώπη, και ειδικά αυτή την Ευρώπη με αυτή την ηγεσία, να ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Αντίθετα, νομίζω ότι τα δυσκολεύει τα πράγματα. Και τα δυσκολεύει τα πράγματα πώς? Γιατί, θα το ξαναπώ δεύτερη φορά για να δώσω έμφαση, δεν βλέπω να δίνουν διέξοδο διαφυγής, αυτό που είπαμε για τη Χίτρα πριν, στον Πούτιν, και εμφανίζεται ως ταύρο στο Ιαλοπολείο. Δηλαδή, όταν το βλέπεις έτσι, πρέπει να δεις και την ψυχοσύνθεσή του. Κάποια στιγμή πρέπει να δεις ότι και αυτός πρέπει στο εσωτερικό του μέτωπο να πουλήσει κάτι, να μην δείξει ότι είναι εντελώς χαμένος, που επικοινωνιακά για μένα είναι χαμένος αυτή τη στιγμή για όλο τον πλανήτη. Ακόμα δηλαδή και αν κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, που είναι το πιο πιθανό, θα έχει χάσει πάρα πολλά για όλο τον κόσμο, για όλο τον πλανήτη. Δεν βλέπω αυτή την ώρα αυτή την διαφυγή να δίνουν όλοι οι άλλοι παράγοντες που είναι απέναντι στον Ρώσο Πρόεδρο. Τα κρατάμε όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για τις πολύ χρήσιμες διαπιστώσεις σου. Σε παρακολουθούμε και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε ξανά. Θα τα πούμε. Καλό βράδυ.